Ενώ όπως είπαμε το άλλο παιχνίδι που έγινε το βράδυ του Σαββάτου ήταν στο Ολύμπικο. Η Λάτσιο κόντρα στην Μπάρι, προσπάθεια του Μπόξιτς, κεφαλιά από τον Κάση Ράγκη, θα αποκρούσει ο Μαντσίνη. Το γκολ ήρθε στη συνέχεια από αυτό το δυνατό σούτ του Πάβελ Νέντβεντ. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο πρώην τερματοφύλακας της Φόντζα. 1-0 για την Λάτσιο στο 5ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Μπάρι σοφαρίζει με τον Βεντουρίν στο 48ο λεπτό με αυτό το αυτογκόλ του μέσου της Λάτσιο. Και στη συνέχεια παίρνει κεφάλι στο σκορ με αυτή την κεφαλιά του Ρίπα. Στο δεύτερο μέρος, 16 λεπτά έχουν περάσει από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Λάτσιο βρίσκεται πίσω στο σκορ. Με τον Σινιόρι πλησίασε στην ισοφάριση, αλλά το σούτ με το γόνατο του Μπέπε Σινιόρι απέκρουσε ο Μαντσίνη. Σέντρα του άλλου Μαντσίνη, του Ρομπέρτο Μαντσίνη. Και χάνεται μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία για τους Μπιανκατζούρι. Εδώ ο Μαζίγκα θα αποβληθεί. Είχε κάνει φάουλο ο Νοτιοαφρικάνος στον Νέγκρο. Και στη συνέχεια εδώ η Λάτσιο φτάνει στην πολυπόθητη ισοφάριση με τον Σινιόρι και το απευθείας χτύπημα φάουλ του επιθετικού της στο 46ο λεπτό. Και εδώ με τον Νέντβεντ θα πάρει την ανέλπιστη πια νίκη στις καθυστερήσεις του αγώνα. Και ενώ πλησιάζαμε το 50ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου.